Εμείς συναντηθήκαμε και από τη Διοικούσα Επιτροπή, αλλά και μιλήσαμε και με τους γιατρούς και με τους νοσηλευτές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτά που, αν θέλετε, το ΚΚΕ αναδεικνύει όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την έλλειψη ιατρικού δυναμικού. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχουν 8 τουλάχιστον γιατροί, υπάρχουν 3. Άρα στα έκτακτα περιστατικά και ειδικά αυτά που πρέπει να μεταφερθούν και σε νοσοκομεία, σημαίνει ότι δεν μπορεί το κέντρο υγείας με αυτό το δυναμικό να ανταποκριθεί. Όμως η κατάσταση δεν πάει άλλο και αυτό το δείχνει, αν θέλετε, και η παρουσία σήμερα του κόσμου. Είναι μια αρχή και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα. Δεν ζητάνε αύξηση μισθών που είναι δίκαιο σαν αίτημα με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, αλλά ζητάνε αύξηση προσωπικού για να μπορούν να είναι ποιοτικά και ποσοτικά καλύτερες οι παροχές υγείας. Γιατί το ερώτημα που μπαίνει είναι, αν σε ώρες που δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας έχουμε έκτακτα περιστατικά, θα πεθαίνει κόσμος, δεν θα μπορεί να έχει βοήθεια. Έχουμε όμως αποτελέσματα από αγώνες. Δηλαδή και στο νοσοκομείο Πέδων από την Αγία Σοφιά, που δεν είχαν γιατρούς, αναισθησιολόγους για να κάνουν χειρουργία και περιμένει μια ουρά από 3.000 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κινητοποίησή τους και κυρίως η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση του κόσμου, γιατί είναι θέμα του κόσμου, δεν είναι στενά μόνο του ιατρικού και νοσηλευτικού δυναμικού, έδωσε αποτέλεσμα. Δηλαδή προκηρυχτήκανε θέσεις εργασίας για αναισθησιολόγους. Αυτό θα πιέσουμε να γίνει και εδώ στη Σαλαμίνα. Είναι ένα νησί με πάνω από 70.000 κόσμο, που Σαββατοκύριακα και καλοκαίρια ξεπερνάει τις 300.000 κόσμο, πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό σημαίνει δημόσια υγεία και οι αγώνες θα φέρουν αποτελέσματα. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε πολύ.